επιστροφή των μαθητών στις σχολικές τάξεις εδώ και τώρα ζητούν οι οργανωμένοι γονείς. Η απόφαση της κυβέρνησης για μη επαναλειτουργία των γυμνασίων αλλά και αναστολή της φοίτησης με φυσική παρουσία για τα δημοτικά σχολεία στην επαρχία Λεμεσού μέχρι και τις 31 Μαρτίου εξακολουθεί να προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια. Οι φωνές των γονέων έγιναν μία με αίτημά τους να επιστρέψει ο μαθητικός κόσμος στο φυσικό του περιβάλλον, τα σχολεία. Για συνεχή δυσμενή διάκριση των μαθητών των γυμνασίων κάνουν λόγο οι γονείς. Μας έχουν στιγματίσει τα παιδιά μας. Από 12 χρονών έως 15 μας λένε ότι δεν κολλούν κορονοϊό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ο τελευταίος τομέας που κλείνει με τα μέτρα που παίρνονται είναι η εκπαίδευση και ο πρώτος που ανοίγει είναι η εκπαίδευση. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία, η παρατεταμένη παραμονή των μαθητών στο σπίτι οδηγεί σε σωρία προβλημάτων τόσο ψυχολογικά όσο και εκπαιδευτικά. Τούτον πιστεύω εγώ ότι είναι ένα δίκαιο, γιατί δεν βρεθήκαν τόσα πολλά κρούσματα στα γυμνάσια. Είναι ανοιχτά τα μεγάλα πολυκαταστήματα, τα κομμωτήρια, τα νύχια, τα μπαρ, τα εστιατόρια, τα προποτζίδικα, τα πάντα όλα είναι ανοιχτά. Και τα παιδιά μας σέρνονται που καναπές σε καναπέν και κάνουν τηλεκπαίδευση με το κρεβάτι τους. Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται οι γονείς για το τι θα φέρει τελικά η επόμενη μέρα. Οι πιέσεις που ασκούνται στο κυβερνητικό σώμα για άνοιγμα των σχολείων είναι μεγάλες και σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα θα απασχολήσει έντονα το Υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης. Οι γονείς είναι πανέτοιμοι να προχωρήσουν στη λήψη νέων δραστικών μέτρων εάν δουν πως στις νέες αποφάσεις της κυβέρνησης δεν εισακούστηκαν τα αιτήματά τους.